Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, πέμπτη μέρα σήμερα μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας και στα βόρεια προάστια παραμένουν τα προβλήματα. Το ρεπορτάζ έχει ο Μίλτος Σακελάρης που βρίσκεται στο Χαλάνδρη και υπάρχουν ακόμα γειτονιές όπως αυτή που βρίσκεσαι που είναι θαμμένες στο χιόνι ακόμα, Μίλτο. Καλό μεσημέρι, Εύα. Δυστυχώς είμαστε στο Χαλάνδρη. Βλέπετε την κατάσταση που επικρατεί. Δρόμοι οι οποίοι ακόμη και τώρα δεν έχουν καθαριστεί παρά το γεγονός πως έχουμε ήλιο, πως δεν έχουμε κακοκαιρία. Μπορεί αρκετά σημεία να έχουν ανοίξει, ωστόσο άλλα παραμένουν θαμμένα στο χιόνι. Και δεν είναι μόνο οι δρόμοι που δεν έχουν καθαριστεί. Δείτε την εικόνα από το πεζοδρόμιο. Είναι Παρασκευή και το χιόνι παραμένει σε πολλά σημεία στους 10, 20, 30, ακόμη και 40 πόντους στο βάθος. Τι καταγγέλνουν οι κάτοικοι εδώ στο Χαλάνδρη, λένε πως είναι αβοήθητοι, πως δεν έχει περάσει μηχάνημα, πως έχουν πάει σε κάποια σημεία αλλά όχι σε όλα, πως καλούσαν και δεν έβρισκαν κάποιον για βοήθεια. Και φυσικά να πούμε, Εύα, πως έχουμε βρεθεί και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Πεντέλη, η Νέα Πεντέλη, τα Μελίσια, όπως επίσης και τα Βρυλίσια. Και είναι παρόμοια εικόνα εκεί, Μίλτο. Ακριβώς, Εύα. Υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές από κατοίκους οι οποίοι λένε πως δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, ότι έχουν καθαρίσει μόνοι τους τις αυλές, έχουν φτιάξει διαδρόμους. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθούν. Δεν έχουν πάρει τα αυτοκίνητά τους ακόμη. Είναι Παρασκευή και η χιονόπτωση ήταν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Πολλοί ήταν εκείνοι που μας είπαν ότι αναγκάστηκαν να περπατήσουν αρκετά χιλιόμετρα για να πάνε να αγοράσουν κάποια βασικά πράγματα για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Τώρα, Μίλτο, μας το είπες και στην αρχή του ρεπορτάζ, βρίσκεσαι στο Χαλάνδρη. Είχαμε κάποια επικοινωνία με το Δήμο Χαλανδρίου. Αν σκοπεύουν να κάνουν κάτι, να βγάλουν χιονιστικά προκειμένου να ανοίξουν τους δρόμους, να βγάλουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους και επιπλέον σήμερα και χτες είναι οι πιο επικίνδυνες μέρες. Εγώ σήμερα το πρωί ερχόμενη στη δουλειά είδα πάρα πολλούς ανθρώπους να γλιστρούν και να πέφτουν. Δηλαδή χρειάζεται μια μέρημνα. Ακριβώς, Εύα, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμο Χαλανδρίου και συγκεκριμένα με τον Δήμαρχο, ο οποίος αρνήθηκε να τοποθετηθεί επίσημα για το θέμα. Είπε πως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο και ότι ο ίδιος δίνει τη μάχη. Ωστόσο, οι κάτοικοι καταγγέλνουν πως είναι αβοήθητοι. Δεν έχουμε πάρει ούτε εμείς ούτε οι κάτοικοι κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μετακινηθούν μέσα στις γειτονιές τους, Εύα. Προσπαθούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Μιλάμε για πεζοδρόμια τα οποία έχουν ακόμη χιόνι και φυσικά πολλά σημεία τα οποία είναι με πάγο και δυσκολεύονται και είναι πάρα πολύ μεγάλος και ο κίνδυνος να έχουμε και κάποιο ατύχημα, να τραυματιστεί δηλαδή ακόμη και κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος να πέσει και να χτυπήσει. Ακόμη και εγώ τώρα σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι, δεν θέλω να βγω στον δρόμο καθώς γλιστράει πάρα πολύ, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν βέβαια συνεργεία τα οποία προσπαθούν να καθαρίσουν όλα τα σημεία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο τις επόμενες ώρες και αν τελικά αύριο θα είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πολύ.